Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Και πρωί και μεσημέρι. Όχι, μην νομίζετε δηλαδή ότι στις δύσκολες μέρες κρυβόμαστε, δεν ερχόμαστε ή δεν ανοίγουμε γραμμές και τέτοια πράγματα. Έτσι το λέω για τους φρέσκους. Για τους καινούριους που έχουν έρθει στην παρέα μας μεσημέρι ή πρωί. Οι παλαιοί ξέρουν ότι μαζί και στις εύκολες και στις δύσκολες. Και στις ευχάριστες και στις δυσάρεστες Δευτέρες. Ξεκάθαρα. Ελάτε στην παρέα μας, θα πάμε μέχρι τις 2.30. Ανοίξουμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Να πω ότι μετά τις 2.30 εννοείται θα έχουμε Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν εχθές. Τι έγινε, τι δεν έγινε, τι φταίει, τι γίνεται από εδώ και πέρα, προσκήνιο, παρασκήνιο. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε, όλα όσα θέλετε να ξέρετε από την επικαιρότητα και σήμερα για το δικαστήριο και τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Να μιλήσουμε αντάμα. Το πρωί δεν μας έφτασε ο χρόνος. Κακοκαρδίσαμε κάποιους στο τέλος που φτάσαμε 10 η ώρα και είχε 5 γραμμές ανοιχτές. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μιλήσουμε με εσάς, με εσάς που δεν προλάβετε το πρωί, με εσάς που θέλετε να πείτε την άποψή σας γενικότερα για τη χθεσινή βραδιά, για την ήττα του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Ένα που θέλω να σας μεταφέρω μέχρι να ανοίξουμε γραμμές στο 2310-287-888, ένα που θέλω να μεταφέρω είναι την μεγάλη συγκίνηση του στρατηγού Μάκη Μαυρομιχάλη, Μάκη Μανάβη κατά κόσμων. Έμαθα πριν 10 λεπτά πριν μπω στην εκπομπή από τον Στάθη το Βάκο που ήταν δίπλα του σε όλο αυτό, φύλακας άγγελος, ότι ήταν τεράστια η συγκίνησή του για αυτό που βίωσε χθες στην Τούμπα, αν και εξέφρασε και το πρωί την αντίρρησή μου, μάλλον όχι την αντίρρησή μου, την ένστασή μου να πω καλύτερα, ότι είχε τόσους πολλούς φωτογράφους και τόσο πολύ κόσμο γύρω-γύρω από τον στρατηγό, που εμείς που ήμασταν στις εξέδρες δεν τον ξεχωρίσαμε, δεν μπορέσαμε μέσα στη μάζα των ανθρώπων που ήταν γύρω-γύρω να καταλάβουμε πού είναι ο Μάκης, πού είναι ο στρατηγός. Καταλαβαίνω απόλυτα και σέβομαι απεριόριστα ότι έπρεπε οι φωτογράφοι και οι κάμεραμεν να κάνουν τη δουλειά τους, να απαθανατήσουν τη στιγμή, γιατί ήταν ιστορική η στιγμή της επιστροφής του στρατηγού μετά από 28 χρόνια, μετά από εκείνο το μάτς με την Paris Saint-Germain μέσα στην Τούμπα. Όμως έπρεπε, αφού πήραν τα πλάνα, αφού πήραν τις φωτογραφίες, να αδειάσουν το χώρο γύρω-γύρω από τη σέντρα, να μείνει μόνος ο στρατηγός μαζί με το ζε και το τύμπανο και μετά να περπατήσουν προς τη θύρα 4, εκεί που μεγαλούργησε, εκεί που έγραψε τη δική του ιστορία, εκεί που ηγήθηκε, ενέπνευσε, οραματίστηκε, καθοδήγησε, προστάτεψε, άδειασε τον εαυτό του, όλη την ενέργεια, όλα τα νιάτα, και έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο από όλους να γιγαντωθεί ο μύθος της εξέδρας της θύρας 4 και του ΠΑΟΚ, του λαού του ΠΑΟΚ γενικότερα. Αυτά έχω να πω για αρχή. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, να πείτε αυτό που θέλετε, να το συζητήσουμε αντάμα. Με ένα πολύ μικρό σχόλιο, επειδή ήρθαν ήδη δύο μηνύματα από τους μεσημβρινούς, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να ακούνε και το πρωί. Έχω να πω ότι φυσικά και υπάρχουν ευθύνες και στον προπονητή, πολύ σημαντικές, και στους παίχτες που δεν είχαν πάθος, δεν είχαν τρέλα. Λοιπόν, και στον μεταγραφικό σχεδιασμό, αφού δεν βοήθησαν οι μεταγραφές του καλοκαιριού. Τώρα εκεί ο καθένας βάζει το δικό του ποσοστό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι εχθές ήταν ένα πλήγμα πολύ σημαντικό. Πλέον άλλος είναι το φαβορί, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως δεν πάμε στην ισοπαίδωση, δεν πάμε στο κλάμα, δεν πάμε στο μυρολόι, δεν πάμε στην εγκατάλειψη, δεν πάμε στην απαξίωση, διότι μπροστά έχει πολύ σημαντικά παιχνίδια. Όποιος νιώθει ότι δεν μπορεί άλλο, όποιος νιώθει ότι τελείωσε χθες η ιστορία, όποιος πραγματικά θέλει να πετάξει τα όπλα του, την πανοπλία του και να φύγει, να φυγομαχήσει, να λιποτακτήσει,
είναι δικαίωμά του. Εγώ δεν νιώθω έτσι, δεν αισθάνομαι έτσι. Αν και είπα ότι ναι, μένουμε και παλεύουμε να το γυρίσουμε, όχι όμως με αυτό το πρόσωπο, το αγωνιστικό, το χθεσινό, που ήταν αποκαρδιωτικό, που ήταν η ομάδα άνευρη, χωρίς πλάνο, χωρίς πάθος, χωρίς σχέδιο, χωρίς εναλλακτική, χωρίς αντίδραση, χωρίς αυτοματισμούς, χωρίς ενέργεια, χωρίς έκρηξη, χωρίς φρεσκάδα, χωρίς αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Και με μηδαμινή βοήθεια από τον πάγκο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κριτική μεν, όχι όμως να πάμε στο άλλο άκρο ότι είναι όλοι άχρηστοι, δεν κάνει κανένας. Τελειώσαν όλα χθες, τα φόπλακα. Να βάλουμε μαύρες πλερέζες, να κατεβάσουμε και μεσί στις σημαίες και να εγκαταλείψουμε αυτό που αγαπάμε, που μας χρειάζεται πολύ περισσότερο όταν δεν είναι στα καλά του. Έχω αυτή την κοσμοθεωρία. Πάμε στις γραμμές και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι, χαίρετε. Έλα. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα. Λοιπόν, επειδή το πρωί μετά από μένα, σήμερα ωραία το ξεκίνησες και σε ευχαριστώ. Τα είπες πολύ ωραία. Εντάξει, είναι, λοιπόν, είναι η άποψή μου, Παύλε. Είναι η άποψή μου. Παοκόμετρο, κοίταξε, Κωστάκη μου, παοκόμετρο δεν υπάρχει. Καλά, εννοείται. Ούτε φυσικά. Εγώ είμαι πιο πολύ πάοκ από σένα, ούτε άλλος είναι πιο πολύ πάοκ από μένα. Όλη μια ιδέα αγαπάμε. Παύλε μου, όποιος θέλησε να το κάνει αυτό, όποιος θέλησε να το κάνει αυτό και να βάλει παοκόμετρο, είναι λάθος τελείως. Όποιος θέλησε να το κάνει αυτό. Έτσι. Κοίταξε, είναι άλλος που κοιμήθηκε μετά το παιχνίδι. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ξημέρωσα. Εντάξει, και εγώ ήρθα χωρίς ύπνο για εκπομπή. Και με 23 κάποια. Και εσύ ξημέρωσες, είδες λοιπόν ότι είμαστε διαφορετικοί. Okay. Είναι χαρακτήρες και χαρακτήρες. Αλλά σημασία έχει ότι είμαστε όλοι σε μια ιδέα. Σε ένα σήμα, σε ένα όνομα, έτσι. Αγαπάμε όλοι το ίδιο πράγμα. Το να πω εγώ παραδείγματος χάρη ότι θέλω άνθρωπο, προπονητή, και όχι να με προπονεί την ομάδα, για να είναι προπονητής, δεν θα με κρίνει κανένας και θα μου πει ξεστίζω τον προπονητή ή τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Παράδειγμα, όταν εγώ λέω ο Ελ Κατουρί τι προσέφερε μέχρι τώρα. Ελάχιστα, ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστα, όχι μόνο στον Περέρα και πριν από τον Φερέρα. Ενώ το άλλο το παιδάκι, βάλτε τώρα την Κυριακή με συγκάθη, εγώ να είμαι δεν σε προσφέρω ρε Περέρα, ναι. Τον Ντουγκλάς. Τι έβγαλε τέτοια γκολάρα την περασμένη αγωνιστική. Ναι. Γιατί το αδικείς δηλαδή. Παύλε μου, επίτρεψέ μου να πω κάτι. Ναι, επίτρεψέ μου πάνω σε αυτό που λες. Διάλογο κάνουμε, έτσι. Βεβαίως. Άκουσε, Παύλε μου. Άκουσε, ναι. Τι λέω εγώ. Καταρχήν, ο σταθμός μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ανοιχτές γραμμές. Μεγάλη υπόθεση. Δεύτερον, εγώ σαν Κωστής. Εμένα μην τα λες αυτά, ναι, το ξέρω. Λέω, εσύ, δεν το λέω για σένα που είσαι παμπάλαιος από την αρχή ακροατής. Εγώ σαν Κωστής. 25 χρόνια δεν ξέρω, όσο ζουν στο λοιπόν, σαν Τζατσαρός, σαν Κωστής, εγώ σαν πρόσωπο. Δεν φοβήθηκα ποτέ τις γραμμές. Ακόμα και στις πολύ δύσκολες μέρες. Δεν τις φοβάμαι. Γιατί να τις φοβηθείς, ο καθένας θα πει την άποψή του. Ίσα-ίσα νιώθω την υποχρέωση που έχω όταν ο άλλος είναι στεναχωρημένος, οργισμένος, απογοητευμένος, τσαντισμένος, συγχυσμένος. Μπορεί να ξεφύγει και λίγο. Οκ, okay, τι να κάνουμε όμως. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Κάπου πρέπει δηλαδή να το παραβλέψουμε, να ξεφύγει. Νιώθω και λοιπόν. Σημασία έχει το πόσο αγαπάμε όλοι το ίδιο Max. Πράγμα. Νιώθω ότι είμαι υποχρεωμένος να ανοίξω τις γραμμές, γιατί κάποιος μου είπε, ξέρεις, ο τάδε δεν ανοίγει. Λέω, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο τάδε. Δεν είμαι ο τάδε. Εγώ ξέρω ότι και στις καλές και στις άσχημες είμαι εδώ μαζί σας. Να ακούσω Κωστάκη, αυτό που θέλετε να πείτε. Για να τελειώνει η ιστορία. Ναι, πάμε γιατί άλλος, είναι άλλοι τέσσερις και περιμένουν. Για ναι. Να πάρει κι άλλος. Λοιπόν, εκείνο το οποίο εμένα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να πω κάτι και να βγει ο άλλος να κρίνει εμένα. Όχι, αυτό και το, να μην μπει αυτό τη δική το του είπα και το πρωί. Μη χαρακτηρίζεται ο ένας τον άλλον. Και τώρα το μεσημέρι. Και τώρα το λέω. Μη χαρακτηρίζεται. Τελείωσε. Πες την άποψή σου. Πες διαφωνώ με τον άλλον. Πες διαφωνώ με τον άλλον που μίλησε τώρα. Έτσι. Γιατί εγώ διέθεσα το διαρκείας μου και το πέταξα στον αέρα για τον Αστασιάδη. Το 2004. Έγινε Παυλάρα. Έγινε η αιτία. Σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Τι περισσότερα από μένα. Σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Τι έκανες περισσότερα χιλιόμετρα από μένα. Μη βάζετε παοκόμετρο. Ο καθένας με το χαρακτήρα του και την άποψή του. Όλοι, ο παρανομαστής είναι αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Απλά είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες και να δείχνετε και κατανόηση για αυτό που πιστεύει ο άλλος. Εκτός αν βρίζει, έτσι, αν ξεφτελίζει, αν λιδωρεί, λοιπόν, κόβεται. Έτσι απλά. Για να κλείνω εμείς μαζί για μια ζωή. Μπιζίμ.
Μπιζίν ΠΑΟΚ. Φιλιά. Γεια σου Παύλα. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλησπέρα Κωστή. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα γόρι μου. Έλα. Σε ακούω. Σε ακούω. Σε ακούω. Είσαι ο. Έλα. Έλα, ο Χρήστος είμαι, ο Χρήστος, δεν ξέρω κανένα. Α, έλα Χρήστο, έλα Χρήστο, δεν σε κατάλαβα, δεν σε κατάλαβα, καλώς τον. Έλα. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Είσαι και εσύ από αυτούς που δεν προλάβαν το πρωί, ε. Πια πρωινά, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτό είναι όλα, εντάξει, πως είναι αυτές οι μέρες. Έτσι. Ούτως ή άλλως ο Παοξής το έχει ανάγκη, νομίζω. Υπάρχει ένα κομμάτι που γι' αυτό είχε αγανακτήσει. Εντάξει, με τόσες νίκες. Όχι, είχε αγανακτήσει κιόλα, δεν μπορούσε και να. Μόλις επιτυχίες. Να γκρινιάξει, ρε φίλε, τι γίνεται, είναι και το DNA. Και γι' αυτό ακόμα, Χρήστο μου, και γι' αυτό ακόμα, εγώ όταν ο άλλος είναι Παοκ, φίλε. Και πραγματικά είναι ΠΑΟΚ, όχι αβαβά, δημιουργώ αναμπουμπούλα, να φέρω αναστάτους κτλ. Ακόμα λοιπόν και την γκρίνια ή και τη λάθος γκρίνια, εμένα με ενδιαφέρει ο άλλος αν πονάει ή όχι. Είσαι ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, είναι διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Ακόμα και εκεί λοιπόν που μπορεί να διαφωνήσουμε, δείχνω κατανόηση σε αυτόν που έχει την άποψη αυτή και με τον τρόπο που την εκφράζει, έτσι. Γι' αυτό ανοίγουμε γραμμές. Ανάλογα, αρκεί να μην προσβάλλει τους υπολείπους, γιατί έχουμε και αυτά να πούμε. Δεν μπορεί να πει κάποιος αντίθετη άποψη και γίνεται χαμός. Δεν είπα, βέβαια, παιδιά, αυτό καταλάβετε το. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζω. Α, έτσι ο αλλιώς, πες εσύ αυτό που θες. Πες, διαφωνώ με τον προηγούμενο ή με αυτό που είπε. Έτσι, και προχωράμε όμορφα και ωραία για να μην χρειάζεται να κόβουμε κανέναν τις δύσκολες μέρες. Σεβαστείτε λίγο και αυτόν που κάθεται πίσω το μικρόφωνο. Κωνστάμε, η, ναι, ουσία για μένα από το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι ο ΠΑΟΚ τελείωσε ένα ντέρμπι που ουσιαστικά έκρινε για μένα κατά 60% τον τίτλο και τον τελείωσε χωρίς κίτρινη κάρτα. Αυτό δείχνει, ναι, ότι η ομάδα μπήκε άχρωμη, άγευστη, άνευρη και άοσμη, άνευρη, ναι, ναι, χωρίς πάθος, χωρίς ένταση, εκτός από δύο-τρεις, ναι, περιπτώσεις και να μην τους κατονομάσουμε, ναι, ναι, γιατί είναι, ναι, εξαίρεση στον κανόνα. Χρήστο μου, η φάση αυτό... του Τσιμίκ, μου επιτρέπεις, η φάση του Τσιμίκα που κάνει ένα σλάλομ και μετά ξανακάνει και δεύτερο, χωρίς να βρίσκεται ένας να ρίξει μια κλωτσιά, ρε αδερφέ. Το πρώτο ημίχρονο, ναι, έτσι. Το, ναι, το έκανε στο πρώτο ημίχρονο που πέρασε τρεις. Βεβαίως. Και μετά το έκανε και στο δεύτερο και μπήκε και τον γκολ. Γιατί οι ποδοσφαιριστές μας αρνούνταν να βάλουν το πόδι τους με ένταση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω τι είχαν κατά νου, τι εντολές είχαν να κομπώνουν. Εκεί θέλει να δώσουν. Κάνε ένα φάουλ. Ρίξ τον κάτω. Κάνε ένα ζαρτζάρισμα. Πάρε μια κάρτα. Γιατί έχει προειδοποιήσει ήδη. Εγώ χθες ήμουνα στην 8 και τον βλέπαμε που ερχόταν. Και πώς σας πω, χωρίς να υπάρχει κανένα κόψιμο, καμία αντίδραση, καμία προσπάθεια από μέρος μας για ένα φάουλ, κάτι ρε παιδί, μια κλωτσιά που λέω λόγος. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ανενόχλητος και το ξανά έκανε μετά τη δουλειά του. Ναι, ναι. Για μένα τα σημαντικά ήταν, εχθές, τώρα αν πάρουμε κατά μέρος σε όλες τις φάσεις, απλά θα δούμε ότι υπήρχε μια τετράδα διαιτητών, η οποία πεντάδα πώς ήτανε, έγιναν 4 αμφισβητούμενες φάσεις, ναι, και τις έδωσε όλες υπέρ του Ολυμπιακού. Όλες. Άρα καλύτερη διαιτησία δεν μπορούσε να φανταστεί ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και δεν βγάζει κιχ. Τι να βγάλει. Γιατί ξέρουμε ότι ο στόχος τους είναι αυτός, Κωστή. Πάντα να έχουν την έμπνοια. Δηλαδή, χθες ήταν στημένο το πρωτάθλημα. Χθες ήταν ή δεν είναι. Βεβαίως. Σήμερα είναι στημένο ή δεν. Βαρ θέλουν, βαρ θέλουν. Όταν δεν μας ευνοούν. Εγώ ξέρω ότι ακόμη και στη φάση του 85-20 που κερδίζουμε φάουλ και ο διαιτητής τίνει το τείχος στα 3 μέτρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Στο σουτ που κάνει ο Βιερίνια και βρίσκει μπάλα στο τείχος είναι τόσο κοντά. Αλλά κλάψε, κλάψε στην UEFA. Ξέρουμε και ποιοι είναι εκεί. Μην το αποκλείεται. Έτσι και βλέπεις ότι παρόλα αυτά. Οι διαιτητές έχουν μόνο επιτυχίες. Παρόλα αυτά, Χρήστο μου, είδες ότι ο οργανισμός, η οικογένεια γενικότερα, όλος ο ΠΑΟΚ, κυρίως έκανε την αυτοκριτική του. Νομίζω ξεκινήσαμε όλοι από το δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και μετά πήγαμε εκεί και λέμε ότι η μπάρα πρέπει να πέρασει τη γραμμή ή και έχει γίνει πέναλτι στο Λιμιό γιατί δεν βρίσκει ποτέ μπάλα ο αντίπαλος και τέτοια πράγματα, έτσι. Κοίταξε Κωστή μου, είναι εκ των πραγμάτων ότι η ομάδα μας έχει μια κλασική ιστορία, είναι σαν την αγελάδα που χύνει το γάλα, ότι σχεδόν πάντα όταν κάνει μια μεγάλη επιτυχία την επόμενη χρονιά κάνει σχεδόν τα πάντα για να αυτοκαταστραφεί. Από το καλοκαίρι κάναμε ότι αν υπήρχε ένα εγχειρίδιο πώς μπορούμε να διαλύσουμε μια πετυχημένη συνταγή. Ξεκινώντας με τις διαμάχες του προπονητή, ξεκινάει από την ώρα που ο προπονητής δύο μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας παρατάει την ομάδα και φεύγει. Για τους λόγους δεν θα τους μάθουμε εμείς ποτέ. Δεν του το συγχωρώ. Ό,τι και να έγινε. Εννοείται. Δεν του το συγχωρώ. Ό,τι και να έγινε. Ό,τι διαφωνία και να έχει. Εμείς είμαστε πάνω. Ακριβώς. Ακριβώς. Και η κουβέντα δεν έφυγε για τα λεφτά. Ο Λουτσέσκου ας πήγαινε στην ηλεκτροπούτερ ή ας καθόταν ένα χρόνο έξω. Δηλαδή πήγε στα δις εκεί. Πώς δεν έβγαινε τα λεφτά, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι άλλο θέμα, άλλη ώρα. Φέραμε έναν προπονητή τον οποίο δεν ξέραμε για ποιο λόγο τον φέραμε, δηλαδή τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Δεν το στηρίξαμε κατά το ελάχιστο, έτσι, για να λέμε και του σταυρού το δίκιο. Για να μπορούμε να τον κρίνουμε στο 100% ότι κοίταξε να δεις. Βεβαίως, δίκαιοι είμαστε. Οι μεταγραφές που ζήτησε δεν επάρθησαν.
από την ομάδα. Κάνει τεράστια σφάλματα, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και απόλυτοι για την ποιότητα και την ικανότητά του από τη στιγμή που δεν του έχουμε φέρει τα εργαλεία τα οποία θα τον βοηθούσαν να παίξει αυτό το οποίο του αρέσει. Και αυτό που ακούω και κάτι τελευταίο για να τελειώνω είναι ότι η ομάδα δεν είναι ίδια. Βάλτε και δείτε την περσινή εντεκάδα με τον Ολυμπιακό. Εκτός του Πασχαλάκη, όλοι οι υπόλοιποι, οι τρεις που παίξανε χθες, έπεσαν σε διαφορετικές θέσεις. Ναι. Ο Βιερίνη έπαιζε αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Ο Βαρέλα ήταν δεξί στόπερ και όχι αριστερό. Και, και ο Μπίσας ήταν στο 10 στο και όχι αριστερά. Και αριστερά, ναι. Κανένας άλλος δεν έπαιζε πλέον στην βασική είναι δικά. Άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα με άλλα χαρακτηριστικά και μια ομάδα η οποία δείχνει να είναι κορεσμένη και είναι. Και να επακόλουθω όλο αυτό που έγινε, Κωστή μου. Φυσικά. Κουράγιο και... θέλει, γερό στο μάχη. Αυτό. Η χρονιά δεν μαζί. Τελείωσε. Εμείς δίπλα, αυτό. Έχουμε στόχους. Δεν χάθηκε και το 2010 μπήκαμε στα play-off με 5 βαθμούς και σε 6 αγώνες, αλλά η ομάδα μπήκε και έτρωγε σίδερα. Έτσι. Αυτό πρέπει να γίνει. Αντίδραση. Αυτά σε ευχαριστώ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενος. Ναι, γεια σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, Κωστή. Γεια σας. Είσαι εγώ. Θράσου εδώ. Γεια σου κύριε Θράσου. Γεια σας. Τι κάνετε. Τι γίνεται. Εδώ. Είμαι από το πρωί. Είμαι στεναχωρημένος. Πολύ. Όλοι από χθες το βράδυ. Όλοι μας. Ας σου πω κάτι ότι δεν μπορούσα να... Εγώ είμαι 86 χρόνων, το έχω πει κι άλλοτε. Ναι. Ίσως είμαι από τους γυραιότερους ακροατές. Ναι. Δεν μπορούσα να κρατήσω την πίεσή μου και πήρα και δεύτερο χάπι και πάλι δεν μπορούσα. Ξέρει γιατί. Όχι τόσο γιατί χάσαμε. Αλλά γιατί με τον τρόπο που χάσαμε. Τι φοβόντουσαν αυτοί οι παίκτες. Έναν Ολυμπιακό που έχανε άλλοτε από τα Τέμπη τους βαθμούς και γύριζε με το 0 στον Πειραιά. Τι φοβόντουσαν αυτοί οι παίκτες εχθές. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Τι δισταγμός. Άνευρο παιχνίδι ήταν αυτό. Και αν δεν μπόρεσαν ακόμα να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα του προπονητή, ξέρω εγώ τι είναι αυτό το σύστημα. Ο καθένας δεν μπορούσε να ορμήσει, να εμποδίσει τον παίκτη που κατεβαίνει με την μπάλα. Πάθος, λίγο αυτό πάθος. Αυτό που λέγατε και φώναζες και εσύ, να βάλουν το μαχαίρι στο στόμα, να μην υπολογίσουν τίποτα. Κατεβήκαν φοβισμένοι. Από ποιον, γιατί. Ναι. Σπουδαίους παίκτες, σπουδαίοι έχουν αναδειχθεί, πρωταθλητές και... Δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούμε πολύ, αυτό με πολύ προσοχή, κύριε Θράσο. Με έχει τραχωρήσει τόσο πολύ αυτό το πράγμα και να πω και τελειώνω, να μην κρατάω τη γραμμή. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Να το βάλουμε κάτι από το χαλί. Δεν νομίζω ότι αυτό δεν είναι δωρούς, ούτε παίκτες, ούτε προπονητή του κανένα. Κριτική, αλλά, για καλό, ναι. Ναι, αλλά αν δεν εντοπίσουμε το πρόβλημα, να το διορθώσουμε, τι θα γίνει. Φυσικά. Να το σκεπάσουμε, θα μείνει εκεί και θα ξαναβγεί. Να βρεθούν χωρίς κριτική αυστηρή και λιδωρισμού. Αφορισμούς, αλίμονο, αλίμονο. Τι φταίει. Και η ομάδα δεν έστρωσε. Είχαμε ελπίσει μετά από αυτό που μας πήρε στο Παναθηναϊκό ότι πάμε καλά. Τι γίνεται τελικά. Ναι. Τι φταίει. Μάλιστα. Πορτασμένη είναι, κουρασμένη είναι. Τι να πω, απροπόνητη είναι. Δεν μπορώ. Μεγάλη ηλικία είναι. Έχουμε σπουδαίους παίχτες. Δεν μπορώ. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Όχι, αλλά όχι, είμαι συγκεκριμένος. Αλίμονο, αλίμονο. Θέλω να συζητήσω. Είναι από χτες. Όπως ζητάω από όλους τους τριβανίσιους μας. Τους λίγο μεγαλύτερους σε ηλικία. Να είστε ήρεμοι, να προστατεύετε την υγεία σας. Σας χρειαζόμαστε, σας θέλουμε μαζί μας, τη συμβουλή σας, την ορμήνια σας, τη σοφία σας. Προσέχετε ένα λόγο παραπάνω. Εδώ εμείς είμαστε 40-45 και μας ανεβαίνει η πίεση και τα ζάχαρα να πούμε στα ύψη και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτά είναι δοκιμασίες για τον οργανισμό. Θερμή παράκληση, το λέω και για τον κύριο Διονύση και για τον κύριο Παύλο, έτσι και για τον κύριο Γιώργο, όλους τους μεγάλους ηλικία που μας ακούνε. Προσέχετε καλά. Προσέχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά, να είστε κύριε Θράσο. Να είστε καλά, κύριε Θράσο. Να είστε καλά. Και περιμένω να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Χαιρετώ. Και συγγνώμη για το. Αλίμονο, αλίμονο. Αλίμονο, αλίμονο. 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 Έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όταν αγαπάς κάτι, και αυτή είναι η κοσμορθεωρία η δική μου, η προσωπικά δική μου. Όταν αγαπάς κάτι και το βλέπεις ότι κάνει κάτι λάθος, δεν γίνεται να γυρίσεις την πλάτη. Είναι λάθος να γυρίσεις την πλάτη. Είναι έλλειψη αγάπης το να το αφήσεις να γίνει αυτό που βλέπεις ότι το οδηγεί αυτό που αγαπάς σε κάτι λάθος. Έχω πει πολλές φορές. Βλέπεις το παιδί σου να πηγαίνει να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι, στο σίδερο επάνω. Τρέχεις, το μαλώνεις, πονάς που το μαλώνεις, αλλά το σώζεις από μια κατάσταση.
λέγοντάς του ότι αυτό που πας να κάνεις είναι λάθος. Αν γυρίσω την πλάτη και ποντάξει άστον μωρέ, τι έγινε, μπορεί να φύγει από κάτω. Άρα αυτό που αγαπώ, κοιτάω με ιδιαίτερο τρόπο όμως, όχι με αφορισμό. Δεν βγαίνω στο καφενείο να πω το παιδί μου είναι ηλίθιο και τσκαρφαλώνει στα μπαλκόνια. Άχρηστε τυποτένια αυτά και τα λοιπά, να ξεφτυλίσω αυτό που αγαπώ. Όχι. Φροντίζω με το σωστό τρόπο, γιατί έτσι θεωρώ ότι δείχνω την αγάπη μου, να διορθώ αυτό που εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος. Μπορώ να διαφωνήσω με όλους σας. Τι είναι αυτό, είναι τα λάθη του προπονητή, είναι η έλλειψη πάθους, είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός, είναι ο πόλεμος που δέχεται η ομάδα και έχει περάσει μέσα στο κορμί της, είναι ότι αυτοί οι παίχτες πηγαίνουν 2,5-3 χρόνια στα κόκκινα και έχουν αδειάσει, είναι κάποιοι που δεν μπορούν και πρέπει να ξεκουραστούν. Είναι... Ο καθένας έχει τη δική του θεώρηση του πράγματος. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένει ο κόσμος. Παρακαλώ, ναι. Πήρε με σειρά. Α, καλώς τον. Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Καταρχήν είμαστε μικροί, δεν είμαστε μεγάλοι. Είμαστε παιδάκια. Τον άκουσε και τον κύριο Θράσο, είστε κοντά, έτσι. Κοντά. Ναι. Δεν, παιδιά, όλα θα περάσουν. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Σε ποτίζει φαρμάκι, αλλά σε δίνει και μετά και το νέκτερ και τα ξεχνάς όλα. Έτσι είναι οι καψούρες, Γιώργο. Τι να κάνω. Έτσι είναι οι καψούρες. Θα ξεχάσουμε εμείς οι παλιαοί το 3-5 μέσα στην Τούμπα από την Παναχαϊκή. Άστο. Τα ξεχνάμε αυτά. Μεγάλη πληγή. Η μεγαλύτερη πληγή που γίνηκε ποτέ στην ομάδα μας. Δεν τα ξεχνάμε. Δεν ξαναγίνονται αυτά. Έτσι είναι. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα. Αυτά τα οποία λέμε συμβαίνουν είναι αυτό το κυνηγητό του να μην δίνουν καθόλου σημασία επάνω εδώ στη Μακεδονία και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Είδατε τι έγινε με αυτό τα έσχη. Αυτό το έσχος το οποίο γίνηκε χθες με την κυδαργές, αστυνομία. Κόπτερα, τα σκυλιά να ψάχνουν αυτό, παιδιά. Είναι ήταν... το κάτι άλλο. Σε καμία πόλη, σε κανένα κράτος δεν έχει γίνει αυτό. Η ασυλία, προσλητικό, η αστυνόμευση να υποστηρίξουν κάποιον κύριο ο οποίος τους διατάζει θέλω αυτή την υπερπροστασία. Και αυτοί τρέχουν. Θλιβερό, θα τα πω όταν τώρα. Όταν κατέβηκε η ομάδα μας κάτω. Με Βασιλόπουλο θα τα πούμε τώρα μόλις γυρίσω από το διάλειμμα. Όταν κατέβηκε, συγγνώμη, η ομάδα μας κάτω να παίξει με τον Ολυμπιακό, δεν λειτουργούσε μία πόρτα να κλειστεί. Σφάλματα του υπεύθυνου του ΠΑΟ, για έπρεπε να κινήσει να φωνάξει εισαγγελέα για να συνοδεύσει την ομάδα. Έτσι ακριβώς. Αυτή αν συνέβαινε αυτό το πράγμα, θα έκφανε όχι μόνο εισαγγελείς. Μέχρι και την ΟΕΦΑ θα γυρίζουν και θέλουν να έρθουν από την ΟΕΦΑ, από τη FIFA, οι υπεύθυνοι να δουν το κατάντημα. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή το πώς στηρίζεται αυτή η ομάδα και πώς προχωράει είναι άθλος μεγάλος. Και ευτυχώς έχει εμάς την οποία την υποστηρίζουμε και θα την υποστηρίζουμε μέχρι να κλείσουμε τα ματάκια μας. Γεια σου. Αυτά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Και πες στον φιλαράκο τον κύριο Βασιλού να βάλει και ένα σταυρόλεξο το Σαββάτο στην εφημερίδα. τώρα θα τα πω μόλις γίνουμε. Θα περνάει και η ώρα μας λίγο. Έγινε φιλάκια. Σε φιλώ. Πάμε. Οι δυο γραμμές που είναι μέσα. Ναι. Έλα ρε Κωστή. Έλα γόρι μου. Μ' ακούς. Αυτοί που σε πήρανε ήταν 88. Εγώ είμαι 92. 92. Ναι, και όλοι οι μεγάλοι γέροι παίρνουν τον ΠΑΟ. Αυτοί πονάνε, κανένας άλλος. Πότε είστε γεννημένος, δηλαδή ποια χρονιά? Λογάριος είμαστε. 1923. Πω! Κατάλαβες. Μόνο αυτοί πονάνε, αγάπη μου. Αυτοί οι μεγάλοι. Η νεολαία είναι για να κάνουν άλλα πράγματα. Να ζήσεις άλλα τόσα χρόνια, γιατί, σου εύχομαι. Άλλα τόσα χρόνια. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Αιωνόβιος. Άρα συγκίνηση. Συγκίνηση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να σας πω ότι θα γυρίσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Πολλά και σημαντικά έχουμε να πούμε και σήμερα. Να συζητήσουμε, να ακούσουμε τη δική του άποψη για όλα όσα έγιναν χθες και πριν το παιχνίδι. Με τα έσχια αυτά της αστυνομίας, με την τόσο προσβλητική στάση όλες αυτές τις μέρες να βγαίνουν με τα παιδιά μας βόλτα Κυριακή μεσημέρι και να περνάνε τα ελικόπτερα πάνω από τα κεφάλια μας. Να κόβουν τις κλειδαριές με αλυσοπρίο να μπουκάρουν μέσα για να βρουν τι, πανιά. Και να ψάχνουν τα σκυλιά της αντιτρομοκρατικής, λες και είμαστε τρομοκράτες, ας πούμε, να βρουν τις βόμβες. Πραγματικά άκρος προσβλητικό όλο αυτό. Και ο κόσμος ήταν
πραγματικά συγκλονιστικός και υποδειγματικός, δεν απάντησε σε καμία πρόκληση, διατήρησε την ψυχραιμία του και παρότι το μάτς πήγε στραβά, ήταν πραγματικά υποδειγματικός. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να συζητήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε σε λίγο να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο για την καθημερινή μας επικοινωνία, για το σχόλιο του, για όσα έγιναν εχθές. Να πω ότι συνεχίζεται η δίκη για το όλο το σκηνικό, για αυτή την ιστορία με την Ξάνθη, και θα έχουμε και από εκεί νεότερα. Θα ακούσετε βέβαια και αργότερα και στο ΠΑΟ 24 όλα τα νέα για τη συγκεκριμένη εξέλιξη και στο Γιώργο Ζαγόρα, ό,τι υπάρχει από εκεί. Θυμίζω ότι έχουμε αγώνα κυπέλου τώρα με τον Ολυμπιακό, δύο αγώνες κυπέλου και μετά μπαίνουμε στα play-off. Αυτή ήταν η προτελευταία αγωνιστική, Δημήτρη, επειδή ρωτάς. Έχουμε και τον αγώνα με την Ξάνθη. Έτσι λογικά και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα πάμε στα play-offs με αυτήν τη διαφορά, η οποία διαφορά, ναι μεν είναι αρκετά σημαντική, ναι μεν είναι αρκετά σημαντική, έτσι, δεν αντιλέγει κανένας, ούτε θέλω τυφλούμε, ούτε θεωρούμε ότι είναι όλα τέλεια μετά τη χθεσινή ήττα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όμως η δική μας άποψη είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρατήσουμε τα όπλα, να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και να πούμε ότι τελειώσαν όλα χθες. Λάθος μεγάλο. Είναι το χθεσινό παιχνίδι κομβικό. Ψυχολογικά θα επηρεάσει πάρα πολύ και τις αναμετρήσεις του κυπέλου, πιστεύω. Πρέπει η ομάδα να βγάλει αντίδραση. Τώρα, ο προπονητής, ο οποίος έχει γίνει και αυτός δέκτης πολλών παραπώνων, εννοείται, και σκληρής κριτικής, γιατί δεν είναι ούτε Αύγουστος, ούτε Σεπτέμβρης, μεθαύριο είναι Μάρτιος. Ο προπονητής λοιπόν θα πρέπει να βρει τον τρόπο πώς θα αλλάξει την ομάδα, πώς θα γυρίσει το κουμπί. Μάθανε η ψυχολογία, μάθανε το σύστημα, μάθανε οι παίκτες. Αυτό είναι κάτι πολύ δικό του. Αυτός το ξέρει. Αυτός είναι που αποφασίζει στο τέλος. Μπορεί να ακούσει 1250 διαφορετικές απόψεις. Όμως αυτός είναι που πρέπει να πάρει στο τέλος την απόφαση και να βρει τον τρόπο. Εφόσον η οικογένεια Σαββίδη τον στήριξε και τον στηρίζει, εφόσον βρίσκεται εκεί και έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, πρέπει να βρει τον τρόπο. Α, τι είναι αυτό, θα μπούμε τελείως στα δικά του χωράφια, να του πούμε βάλε το λάμπρου, ξέρω εγώ, ενεργοποίησε το στόχ, βγάλε τον ένα, βγάλε τον άλλο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε. Πάμε, αν είμαστε έτοιμοι, τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα. Χαίρετε, Κώστα. Καλή μεσημέρι, Κωστή μου, και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα μου, γεια σου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Το σχόλιο σου θα θέλαμε για όλα όσα έγιναν και πριν το παιχνίδι, όλα αυτά που είδαμε, αλλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ξεκίναμε ό,τι εσύ αγαπάς και θέλεις. Να με τα αγωνιστικά. Ναι. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε κάποιες έτσι μια εικόνα για το κομμάτι του αγώνα που αφορά. Ακόμα και δεν που αφορά τον αγώνα, μάλλον, και θα μιλήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Δυστυχώς, ο ΠΑΟΚ χθες δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η εμφάνιση της ομάδας δεν δικαίωσε τις προσδοκίες των φιλάθλων, των δημοσιογράφων και γενικότερα του αστρόμαυρου οργανισμού. Και το λέω διότι από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ έλειπε η φαντασία, έλειπε η αυτοσυγκέντρωση, έλειπε, για να μην το πολυλογώ και κουράζω, έδειξε η ομάδα ότι δεν είχε την κατάλληλη πνευματική προετοιμασία για το παιχνίδι αυτό. Ναι. Είδαμε χθες στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας δύο επικώς μέτριες ομάδες που διεκδικούν το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί αυτό είδαμε. Έναν μέτριο Ολυμπιακό και ένα μέτριο ΠΑΟΚ. Τον μέτριο Ολυμπιακό τον περιμέναμε. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός που είδαμε χθες. Δεν μπορεί παραπάνω. Αυτό που δεν περιμέναμε είναι τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Ολυμπιακό αγωνιστικά. Γιατί και καλύτερες μονάδες έχει και καλύτερη ομάδα έχει, αλλά αυτά είναι θεωρητικά. Στην πράξη λοιπόν είδαμε δύο ομάδες μετριότατες να συναγωνίζονται για το ποια είναι χειρότερη από την άλλη. Και βάσει του αποτελέσματος, η χειρότερη ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δεύτερη, οι παίκτες του ΠΑΟΚ, σε
σχεδόν σε όλες τις μπάλες, απροετοίμαστη ψυχολογικά, ακόμη και στο τελευταίο κόρνερ που κέρδισε η ομάδα, προωθεί το Πασχαλάκης και εκτελείται το κόρνερ με πάσα. Αντί να εκτελεστεί, ας πούμε, και να περιμένεις ότι μια κεφαλιά μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι και να φύγει έστω με την ισοπαλία ο ΠΑΟΚ. Αυτά δείχνουν έλλειψη πνευματικής προετοιμασίας. Κακή, πολύ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, απόδοση δηλαδή κάτω του μετρίου. Μπίσεσβα θέλεις, Μαωρίσιο θέλεις, Μίσιτς θέλεις, Σιντέσκι θέλεις, Λιμιός θέλεις. Ναι. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε πραγματικά να πάρει τίποτε από το χρησιμό παιχνίδι. Μόνο θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ με βάση την τύχη όπως το πέτυχε ο Ολυμπιακός και να τελειώσει το παιχνίδι ισόπαλο. Θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι το αποτέλεσμα, χωρίς να είναι αυτό δικαιολογία σε καμία περίπτωση. Ναι. Δεν δικαιούται να πάω κάτι από το χρησιμό παιχνίδι. Ωστόσο, στις δύο μεγάλες αφιζητούμενες φάσεις και στις δύο, ο πολύ καλός χθες Γερμανός διαιτητής, το διευκρινίζω, και την δύο τους έδωσε και τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι μια σημείωση που απλά θα πρέπει να επισημανθεί. Δεν υπήρχε δόλος, εγώ λέω στα δικά μου τα μάτια, δεν ξέρω τι πραγματικά, αλλά δεν υπήρχε δόλος. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να μου πει σήμερα με βεβαιότητα ότι η μπάλα πριν το αυτογκόλ του Γιαννούλη πέρασε τη γραμμή ή δεν την πέρασε. Υπάρχει κάποιος που θα πει καθαρά. Να πει κάποιος 100% όχι, πέρασε. Όχι. Πώς θα μην... Ναι. Η μπάλα ήταν out. Ναι. Όχι. Υπάρχει κάποιος να πει ότι η μπάλα δεν ήταν out. Ναι. Ίσως η αντίδραση της στιγμής, Κώστα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, η αντίδραση της στιγμής του Πασχαλάκη που είναι λίγα εκατοστά από εκεί, να είναι ενδεικτική. Δηλαδή αυτός που είναι μπροστά εκεί ακριβώς στη φάση. Δεν το λέγανε υπόψη μου. Τον συζητήσαμε με τον Πασχαλάκη και μετά το τέλος του αγώνα στο ΠΑΟΚ TV. Αυτά είπε. Ναι. Ότι για μένα πέρασε. Νομίζω ότι πέρασε. Νομίζω. Νομίζω. Ναι. Εγώ λέω, θέλω να είμαι ειλικρινής. Βάζεις το χέρι. Ποιος βάζει το χέρι στη φωτιά? Κανένας. Ούτε ότι πέρασε ούτε δεν πέρασε. Ναι, ναι. Θα κρατήσω την τοποθέτηση του Τάσου του Κάκου, ο οποίος δεν μπορεί να πει και αυτό, δεν μπόρεσε να πει αν πέρασε δεν πέρασε. Είπε όμως κάτι σοφό. Ότι δεν ξέρω εάν, μάλλον είμαι σίγουρος ότι ήταν σε λάθος θέση ο βοηθός. Ο βοηθός λοιπόν είναι πίσω... 3 μέτρα, 4. Ναι. Ναι. Αλήθεια, αυτό είναι το γεγονός. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Όχι. Κανέναν. Όχι. Τώρα, στην άλλη φάση, ας πούμε, στο σμπρόξιμο, στο Λιμιό επάνω, που ο αμυντικός του Ολυμπιακού δεν βρίσκει καθόλου μπάλα. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω, Κώστα, αν είναι πέναλτι. Όχι, θα σε ρωτήσω το εξής. Αν αυτή η φάση γινόταν ανάποδα. Και γινόταν πέναλτι εις βάρος του... Ναι, εις βάρος του ΠΑΟΚ. Εις βάρος του Ολυμπιακού. Ήταν ο παίκτης δηλαδή που έκανε το μαρκάρισμα ο δικός μας και γινόταν αυτό το μαρκάρισμα. Θα βαρούσαν από χθες τα τέλεια για την εξυγίανση, για το χαλίφι, για το ένα, για το άλλο. Θα βαρούσαν, ναι. Θα βαρούσαν. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένας άλλος οργανισμός. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει σημαία τη χθεσινή παρουσία του Γερμανού διαιτητή. Έτσι. Δεν μπορώ εγώ, τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Γιατί ήταν σε αυτή την κατάσταση ο Μαωρίσιο? Γιατί ήταν σε αυτή την κατάσταση ο Μίσιτς? Γιατί δεν έκανε δύο σοβαρές ενέργειες ο Λιμιός? Γιατί ο Μπίσεσβα δεν μπόρεσε να σταθεί στο έξω των περιστάσεων? Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα συζητούσα εγώ, επισημένοντας παράλληλα την παρουσία του διοικητή. Δύο αμφισβητούμενες φάσεις μεγάλες έχει και οι δύο δόθηκαν υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Λάθος του βοηθού που δεν μπόρεσε να δει, λάθος θέση του βοηθού, όχι λάθος του βοηθού, λάθος θέση του βοηθού και η φάση του πέναλτη. Ναι. Αυτή η φάση, αν δεν δινόταν για τον Ολυμπιακό, θα είχαμε σήμερα όποτε θα μπορούσαμε να εισχέσουμε. Από χθες. Από χθες. Αυτό θέλω να επισημάνω. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πει, εγώ μάλλον, ότι το παιχνίδι ήταν... κρίθηκε από την διαιτησία. Μπορώ όμως να πω ότι δύο φάσεις αμφισβητούμενες, γιατί είναι αμφισβητούμενο και το γκολ και το πέναλτι.
Και για το πέναλτι δεν μπορώ να σου πω ότι είναι 100%. Δηλαδή είναι πέναλτι, να πω καθαρά, είναι πέναλτι. Ναι. Υπάρχει όμως, υπάρχει παράβαση. Είναι στην κρίση του διαιτητή. Αν ναι. Το σπρώξιμο του αμυντικού του Ολυμπιακού βγάζει την πορεία του και δεν επιτρέπει στον παίκτη του ΠΑΟΚ να συνεχίσει την προσπάθειά του να σποράρει, να πασάρει, να δώσει ασίστ, κτλ. Ναι. Απλά Κώστα μου, αυτό που λέμε όλες αυτές τις εβδομάδες παρέα εδώ στην επικοινωνία μας, ότι ο ΠΑΟΚ χάνει και πρώτα στέκεται πάνω από τα δικά του λάθη, κάνει την αυτοκριτική του, δεν εκτοξεύει χολή, δεν βγάζει τοξικότητα, δεν βγάζει στημένο το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός θα μας πει μετά από χθες το θέλει, το ΒΑΡ ή δεν το θέλει, γιατί με το ΒΑΡ αυτό ακυρώθηκε το γκολ του Βαρέλα. Να μας πει αν είναι στημένο σήμερα το πρωτάθλημα. Σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Βαρέλα. Βεβαίως, το είπαμε. Ακριβώς. Το είπαμε. Απλά να μας πει ο Ολυμπιακός. Ναι. Αν θέλει το ΒΑΡ ή όχι. Ναι. Θα πάμε τώρα στο θέμα του Ολυμπιακού. Ναι. Για να κλείσω. Ότι ο ΠΑΟΚ τελείωσε χθες το παιχνίδι χωρίς κίτρινη κάρτα. Κάνω λάθος? Όχι, όχι. Έτσι είναι. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσει ο ΠΑΟΚ. Είναι. Ενδεικτικό. Αυτό που λες. Δεν του φταίει κανένας Γερμανός διαιτητής για αυτό το πράγμα. Οι κούρσες του Τσιμίκα, ένας εκεί να κάνει ένα φάουλ. Ρίξει μια κλωτσιά. Δεν είναι κακό. Όχι κλωτσιά. Δεν χρειάζεται να ρίξει κλωτσιά. Δεν είναι να του κόψει τα νιάτα. Βγάλει την πορεία του. Βγάλει τον έτσι μετά. Ναι. Ναι. Πάρε μια κίτρινη κάρτα. Δηλαδή σε παρακαλώ. Αυτά όλα θα πρέπει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα χάρισε στο ΠΑΟΚ 3 κύπελλα και 2 ντάμπλ. Δεν διαγράφονται αυτά, ποτέ. Όχι, δεν διαγράφονται. Ωστόσο, μιλάμε για σήμερα. Μιλάμε για χθες. Ναι. Και χθες αυτό που είδαμε δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένους. Γι' αυτό που είδαμε χθες ευθύνονται οι παίκτες και οι προπονητές. Βέβαια. Το διάβασε καλύτερο το παιχνίδι ο Μάρτινς από το Φερέιρα. Δεν ήταν αδιάβαστος ο Φερέιρα, αλλά δεν διάβασε το παιχνίδι σωστά. Ο ΠΑΟΚ θες θέλει τη νίκη. Το πλάνο του να έχει μέσα τη νίκη. Δεν είδα παίχτες οι οποίοι... Δεν είδα τον ΠΑΟΚ να έχει την ίδια ψυχολογία, την ίδια ένταση, την ίδια ενέργεια που είχε πέρσι. Ναι. Με τις σφιγμένες γροθιές στα τάκλινγκ, Κώστα. Έτσι. Δυστυχώς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να την επισημάνουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Ναι. Λοιπόν, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα χθες ήταν η ισοπαλία. Ναι. Δύο με τριών ομάδων έως κακών ομάδων. Δεν ήταν αυτό, ήταν το ντέρμπι κορυφής που περίμενε όλη η Ελλάδα. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί πέρα, τα όσα προηγήθηκαν το αγώνα, αποτελούν ντροπή για αυτό που λέμε συντεταγμένη πολιτεία, για αυτό που λέμε κράτος. Είναι ντροπή υπουργεία να άγονται και να φέρονται από τις επιθυμίες Μαρινάκη. Να λειτουργούν με βάση τις επιθυμίες του Μαρινάκη. Με βάση τις επιθυμίες του Ολυμπιακού. Η παρουσία ελικοπτέρου. Η παρουσία ντρόν. Σαν να ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει επίσκεψη. Ένα συμβαστολή του Ολυμπιακού. Δεν την άγγιξε κανείς. Και καλά, και πολύ καλά έκανε, έτσι έπρεπε να γίνει. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας, βεβαίως. Και ντρόουν. Γιατί δεν υπήρχε ντρόουν πάνω από την αύξηση της αποστολής του ΠΑΟΚ, εκεί που η πόρτα ήταν αναπηρή. Τι κάθεσαι και μας λες τώρα. Okay. 6:30 ώρα το πρωί, στην Τούμπα. Κομμένες κλειδαριές. Δεν συνδέσμου. Δηλαδή, και τι. Με απρόθυμους, θέλω να το επισημάνω, με απρόθυμους αστυνομικούς και αξιωματικούς στη Θεσσαλονίκη να το πράξουν. Αλυσοπρίων να ανακόβονται κλειδαριές, Κώστα, η εικόνα αυτή είναι... Απρόθυμη, απρόθυμη, ξέρετε ποια απρόθυμη. Ναι. Διαφωνούσαν κάθετα και δεν θέλαν να εκτελέσουν τις εντολές που δόθηκαν από την Αθήνα. Γιατί γνώριζαν ότι είναι μια άνευ προηγουμένου πρόκληση. Και ο στόχος ήταν αυτός να προκληθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αυτός ήταν ο στόχος. Και αυτό ήταν μια επιδίωξη του κυρίου Ξεχοίδη. Έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί που τα έκαναν αυτά χθες. Αυτοί που παίζουν με ανθρώπινες ζωές εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Έπαιξαν με ανθρώπινες ζωές. Το παιχνίδι κύλησε τόσο ομαλά, ο ΠΑΟΚ έχασε. Είναι, Κώστα, ένα τεράστιο επίτευγμα του οργανισμού του ΠΑΟΚ. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Είναι συγκινητικό αυτό που έγινε χθες με τόσες προκλήσεις. 30.000 κόσμου να δεχτεί το αποτέλεσμα, να δεχτεί τις προκλήσεις, να τα δεχτεί όλα και να φύγει από το γήπεδο σαν να μην έγινε τίποτε απολύτως. Αυτή είναι η ΜΑΟ-ΜΑΟ.
αυτή είναι η μα ομά αυτή, χαρακτηρίστηκαν μα ομά αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή. Και άλλη, και άλλη φορά που έχει συμβεί αυτό, έτσι. Είναι η, πολλο... είναι, είναι η τρίτη, τέταρτη φορά, Κώστα. Ζούμε στην... δεν ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε στην Κολομβία. Αυτά που συμβαίνουν εδώ προς εξυπηρέτηση ενός ανθρώπου και ενός και μιας ομάδας είναι τρομερά. Είναι τρομερά. Υπάρχει πολιτική βούληση για να εξυπηρετηθεί ο Ολυμπιακός. Και βαραίνει την κυβέρνηση αυτή η κατάσταση. Δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχουν ξαναγίνει όσα σημειώθηκαν χθες και προχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και είναι, δεν είναι απλά θέμα προς συζήτηση. Το είπα και άλλη φορά. Δεν είναι ποδοσφαιρικό το θέμα. Δεν είναι αθλητικό. Είναι κοινωνικό. Η πολιτική παρέμβαση στο ποδόσφαιρο σε αυτόν τον εσχρό βαθμό βαραίνει τη σημερινή κυβέρνηση. Βαραίνει τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς και τους βουλευτές. Και ακόμα περισσότερο τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Οι οποίοι παρακολουθούν άπραγοι όσα συμβαίνουν σε βάρος της δεξαμενής ψήφων από την οποία ψαρεύουν και εκλέγονται. Κοφεύουν και σιωπούν. Κρύβονται. Το χειρότερο είναι ότι κρύβονται. Κρύβονται δείχνοντας μια αδυναμία προς το μεγάλο αφεντικό. Γιατί το μεγάλο αφεντικό είναι ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα και αυτό έχει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Χθες αγωνιστικά απέτυχε. Εξωαγωνιστικά όμως πετυχαίνει. Δεν ξέρω ποια θα είναι η πολιτική που θα χαραχτεί από εδώ και πέρα, αλλά το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, έτσι, χρειάζεται έτσι είναι. Σωστή διαχείριση, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους εμάς και σίγουρα από τους επιτελείς του ΠΑΟΚ για να καταλήξουν σε αποφάσεις που αφορούν τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση και υπάρχουν δύο άξονες. Η μία είναι η αντιμετώπιση της κατάστασης που αφορά την εικόνα, την αγωνιστική της ομάδας και η δεύτερη είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του πολέμου που δέχεται ο ΠΑΟΚ και από το κράτος. Επαναλαμβάνω, αυτά που έγιναν χθες είναι τρομερά. Ξύπνησε ο κόσμος και είδε να γίνεται ένα τίστο γήπεδο. Για να ψάξουν να δουν τι. Να προστατεύσουν ποιον από τι. Από τι. Τους τρομοκράτες, ξέρω εγώ. Ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Να βγάζουμε τα παιδιά μας βόλτα στην Τούμπα Κυριακή μεσημέρι και να περνάνε τα ελικόπτερα πάνω από τα κεφάλια μας, Κώστα. Μάλιστα. Είμαστε πολίτες της κατηγορίας με τη σφραγίδα όσων έχουμε εκλέξει να βρίσκονται σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Άρα την ευθύνη την έχουμε και εμείς. Δεν είμαστε άνοιγοι ευθυνών. Κανένας από εμάς. Αυτοί που είναι σήμερα στη Βουλή και εκπροσωπούν την Α Θεσσαλονίκη, τη Β Θεσσαλονίκη, την Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη, είναι εκλεγμένοι από εμάς. Δεν τους εξέλεξαν εξωγήινοι που ήρθαν την Κυριακή των εκλογών, ψήφισαν και έφυγαν. Εμείς πήγαμε στις κάλπες. Δεν πήγαμε ούτε σκυλιά, ούτε γάτες, ούτε εξωγήινοι. Εμείς πήγαμε. Και τώρα εισπράττουμε αυτό που δώσαμε. Γιατί μας διοικούν αυτοί που εμείς εκλέξαμε. Δεν διορίστηκαν οι κυβέρνησες, δεν διορίστηκε. Ναι. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Τεράστιο. Όπως το λες, Κώστα. Και έχει ξεφύγει η κατάσταση. Θα πρέπει όλοι μας να αποφασίσουμε τι θέλουμε και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και φυσικά είναι και θέμα του οργανισμού του ΠΑΟ πλέον σε υψηλό κλιμάκιο, σε υψηλή, στα στελέχη πλέον το πώς θα αντιδράσουν. Γιατί πέραν όλων των άλλων, όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάμε για μια ομάδα που αριθμεί απλά χιλιάδες φυλάδους, μιλάμε για την ομάδα που κινεί την οικονομία ή τον ο ιδιοκτήτη της αν θέλεις, κινεί σε μεγάλο βαθμό την οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι τεράστιο θέμα. Δεν είναι απλό ένα θέμα. Και όλα αυτά έχοντας πει από την αρχή για έναν μέτριο έως κακό ΠΑΟΚ που έχασε από ένα μέτριο έως κακό Ολυμπιακό χθες στην Τούμπα. Γιατί οι δύο ομάδες ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Συναγωνίζονταν ποιος είναι ο χειρότερος. Και αν ο Ολυμπιακός είχε ένα ελαφρυντικό λόγω του αγώνα που έδωσε την Πέμπτη με την Άρσεν, ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα ελαφρυντικό. Κανένα ελαφρυντικό δεν έχει. Ούτε τις δύο αμφισβητούμενες φάσεις που έδωσε η Πέμπτη Ολυμπιακού Διευθυντής. Θα μπορούσε να τις είχε δώσει η Πέμπτη ΠΑΟΚ.
Γι' αυτό και λέω ότι δεν έχει κανένα δόλο ο Γερμανός. Όμως, έχουμε δύο αμφισβητούμενες φάσεις. Αυτή η φάση πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ, αν είναι πέναλτι, το βλέπω, το ξαναβλέπω και δεν μπορώ να πω. Είναι πέναλτι 100%, θα το έλεγα. Ναι. Ή δεν είναι. Δεν μπορώ να το πω. Ναι. Είναι και οι δύο τέτοιες φάσεις. Ναι. Και τον κόλπο του Ολυμπιακού τέτοια φάση είναι. Βγήκε ή δεν βγήκε. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να ξέρει. Ο βοηθός θα έπρεπε να ξέρει και θα ήξερε αν ήταν στη σωστή θέση. Μάλιστα. Κώστα, αύριο θα πούμε και περισσότερα για τη δίκη που συνεχίζεται. Μπορούμε, ναι, ναι. Αυτά που έχουν προκύψει είναι πάρα πολλά. Ναι. Ποια είναι η επόμενη μέρα, τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ, προλαβαίνει να κάνει την ονοματροπή. Εγώ πιστεύω ναι. Ναι. Και θα το εξηγήσω αύριο γιατί. Mm-hmm. Θα πούμε πολλά περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Θα πούμε και για τη δίκη που συνεχίζεται σήμερα. Ναι, συνεχίζεται. Έχουμε μία είδηση η οποία αφορά την εκδίκαση, ορίστηκε η εκδίκαση της προσφυγής του ΠΑΟΚ για τις 2 Απριλίου. Ναι. Τώρα, αυτό που περιμένουμε είναι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει και ένα αίτημα αναστολής, προσωρινής αναστολής, η οποία, την έκβαση της οποίας περιμένουμε. Οπότε σε αναμονή για το θέμα αυτό. Σε αναμονή και έχουμε και την είδηση ότι πιθανότατα τα play-off θα έχουμε και γραμμή. Μάλιστα. Ωραία. Θέλουμε. Βεβαίως. Ναι, τα πάντα θέλουμε. Τα πάντα. Διαφάνεια. Όσο μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει το ποδόσφαιρο, έτσι, το θέλουμε. Φυσικά. Δες, αν υπήρχε τεχνολογία για το αν η μπάλα πέρασε ή όχι, την γραμμή δεν θα συζητήσουμε τώρα. Θα το ξέραμε. Θα το ξέραμε. Σε ό,τι αφορά το πέναλτι σου λένε την κρίση του διαιτητή. Ο καθαρός ζητάει, επιζητά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν γινόταν τέτοιο πέναλτι στον Ολυμπιακό, χθες, στην Τούμπα, ανάλογα δεν ήταν ανάποδα η φάση. Ναι. Δεν είμαι 100% βέβαιος ότι θα θεωρούσα ότι σωστά δόθηκε. Γι' αυτό και λέω ότι είναι δύο αμφισβητούμενες φάσεις. Δεν λέω ότι η φάση του ΠΑΟΚ είναι πέναλτι. Λέω ότι κάτι έγινε. Πόσο έγινε τώρα, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια καθαρή περίπτωση πέναλτι αυτή. Δεν είναι μια καθαρή περίπτωση πέναλτι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Θα έχουμε πολλά να πούμε και αύριο και μέσα στη βδομάδα, καθημερινά εδώ. Και σε ευχαριστούμε για το σχόλιο σου. Εγώ, καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα. Να είσαι καλά, Κώστα, να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Κωστά Τσαρός ήταν στο μικρόφωνο. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας. Θα τα πούμε εμείς αύριο στις 8 το πρωί. Bye. Γεια σας.